τέχνες είναι στο μικροσκόπιο του, στο στόχαστρό του, όπως θέλετε πείτε το. Το παράκανες. Βρε, δεν μασάει από Πάσχα, από Θεία Πάθη, από Αρνή στη Σούβλα, ούτε καν από Κοκορέτσι ο διάσημος. Σου λέει και που είναι Πάσχα τι σημαίνει. Θα χάσω τον παπαράτσι, θα πάθω σύνδρομο στέρησης. Με αυτά και με εκείνα φούλαραν και πάλι τα περιοδικά με κόσμο και ντουνιά. Το θέμα όμως είναι ποιος το παράκανε. Θα το κάψουμε απόψε κύριε Στέφανε. Κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Οι παπαράτσιδες το παράκαναν ή το ζεύγος λιάγκα σκορδά. Ή το γεγονός ότι το ζεύγος πουλάει και ο κόσμος το ζητάει. Σήμερα το θαυμάζουμε και στο OK και στο Hello σε ενσταντανέ από τη Βόρεια Ελλάδα. Μπράβο Φέι, έτσι σε θέλω, δεμένη με τη φαμίλια στο χωριό. Από κοντά και αγαπημένος τους φίλος και συνεργάτης Δημήτρης Ουγγαρέζου. Χριστίνα παπά, το παράκανες. Μέσα στη συννεφιά και την αντάρα, κατέβηκε μέχρι τη Βουλιαγμένη, πέταξε τα χειμωνιάτικα και ξεχύθηκε στα πέλαγα. Και από κοντά και ο φωτογράφος του OK. Μα τι κορμί, τι πόζα, αυτού μη σε ματιάσω. Ερικά μου, το παράκανες. Ήταν να μην φιληθείς, αφού φιλήθηκες και μάλιστα μπροστά στα έκπληκτα μάτια του φωτογράφου του OK, ποιος σε πιάνει τώρα. Και μετά το φίλησε στόμα, ήρθαν οι γιόγκες, ήρθαν τα τεντώματα, ήρθαν τα τζόκινγκ και τα ακροβατικά. Η Έρικα σου λέει είναι φούλ ερωτευμένη με τον Ιερώνυμο, το Μεσίτη, που είναι 41 ετών και γνωρίστηκαν για δουλειά και μένει και στο σπίτι του. Να και η Κατερίνα Βαμπουτσάκη που το παράκανε, γιατί και σήμερα που τη διαβάζω στο Hello, το έχει βάλει αμέτιμο χαμέτη να με σκάσει. Και αυτό γιατί δεν μας ξεκαθαρίζει τι συμβαίνει με τον Ρέστη Τζιόβα. Λέει μόνο ότι είναι πολύ καλά και εύχεται να συνεχίσει έτσι, ότι είναι άνθρωπος που δίνει δεύτερες ευκαιρίες και γενικά το πιάσαμε το υπονοούμενο, αλλά παραδέξτε το πια, μας έσκασες. Πάρε τα όλα, όλα δικά σου, κάνε τη φωτιά μου φωτιά σου, πάλεψε με σώμα, με σώμα. Κάνε μου ό,τι θες λίγο ακόμα. Να και ο Μιχάλης με τη Ζέτα από το Hello που θα ρω πως το παράκαναν. Μα γιατί αγαπητά μου παιδιά τόσο εγκόγνητο, γιατί τέτοιο κρυφτούλι. Τι ωραιότερο από το να είστε μαζί και ευτυχισμένοι. Σου λέει το περιοδικό πως ήταν στην Πάρο για Πάσχα και πριν είχαν περάσει και από την αγλατζιά της Κύπρου για να δουν τα σόγια. Και συνεχίζω με τη Ριάννα που διαβάζω στην Εσπρέσο πως όχι μόνο το παράκανε, αλλά κατά της αηδία πια. Γιατί πήγε η Μανδάμ στη Χαβάη πέρυσι, τσιδώθηκε, φωτογραφήθηκε τόπλες και φέτος θυμήθηκε να ανεβάσει τις φωτογραφίες στο Facebook και τη διάθεση των θαυμαστών στα ύψη. Νησάφη πια, Ριάννα μου, τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνεις. Έχει ο καιρός γυρίσματα, δυο ψης έχουν όλα τα νομίσματα. Το παράκανα κι εγώ αγαπημένη μου Δέσποινα, γιατί μπορεί να σε κάνω follow, αλλά άργησα να πάρω είδηση πως έκανες τις αποκαλύψεις. Μέσα του λογαριασμού της στο Twitter λοιπόν ανέβασε αυτή τη φωτογραφία από το στούντιο και αυτή με το Φίβο. Είναι βλέπεις που έρχονται τα καινούργια τα CD. Και τι ωραίο εξώφυλλο από την πολύ αγαπημένη μου Δέσποινα. Άλλαξα σου λέει το όνομα του CD. Και κλείνω με την Ευγενία Μανολίδη που τη βλέπω στο εγώ και το παράκανε σε σημείο που με σύγχυσε πρωινιάτικα. Γιατί ένιωσα μια ζάλη, μια μικρή αντιθεσία όταν διάβασα πως προσπαθεί να κρατάει χαμηλούς τόνους, αλλά δεν είναι και ανέστητη. Και η υψηλή τόνη, ποιοι είναι δηλαδή, Ευγενία μου? Έχει ο καιρός γυρίσματα, δυο ψης έχουν όλα τα νομίσματα. Ναι, ποιοι είναι οι υψηλοί τόνοι, για να ρωτήσω ακριβώς τον κύριο Γρηγορόπουλο. Δεν ξέρω. Ποιοι είναι οι υψηλοί τόνοι. Τι να κάνει Ευγενία, να κλειστεί σπίτι της δηλαδή. Ναι, όχι, ποιοι είναι οι υψηλοί τόνοι, τι το ακραίο έκανε ακριβώς η Ευγενία, δεν κατάλαβα. Είναι στην Κριτική Επιτροπή του Ελλάδα Έχεις Ταλέντο. Φωτογραφήθηκε σε ένα περιοδικό επειδή τη ζήτησε φωτογράφηση. Καταρχήν πρέπει να σου πω, Βασίλη μου, ότι τη ζητήσανε 7 περιοδικά και επέλεξε τα 2 από τα 7, στα υπόλοιπα 5 είπε όχι.
Η υψηλή τόνη ποιοι είναι, ας πούμε. Και είναι και φωτογράφηση κανονική, δεν είναι φωτογράφηση παπαράτσι. Κανονική, να, με απλά στούντιο. Ρουχαλάκια, ναι, κανονικά. Δεν θα το συνεχίσω, διότι νομίζω ότι είσαι λιγάκι υποκειμενικός. Αλλού αγαπάς και φιλάς και αλλού που δεν αγαπάς τσιμπάς. Αυτό θα πω μόνο και θα σιωπήσω, γιατί είναι και άγιες μέρες ακόμα. Για την Κατερίνα Παπουτσάκη χαρήκες, Ναταλία. Εγώ δεν θα χαρώ. Ναι, γιατί θυμάμαι εγώ που το πάθος. Πριν από 6 μήνες πρώτη είχα βγει και κοιτούσα την κάμερα αυτή και έλεγα ωραίστε και Κατερίνα αφού αγαπιέστε ακόμα. Ναι. Δώστε μια ευκαιρία κι εσείς όλοι από τον καναπέ είχατε πέσει και με φωνάζατε και με κράζατε. Γελάγαμε. Όχι, δεν είπαμε εμείς, σωστή έκφραση. Με λάκα πλάκα πιστεύετε στις δεύτερες ευκαιρίες ή αν γυρίσεις πίσω. Πριν απαντήσω αυτό θα πω τώρα τι έχετε να πείτε. Τώρα έχουμε να πούμε ότι δικαιώθηκες, αλλά ας περιμένουμε λιγάκι, γιατί το καλοκαίρι είναι περίοδος χωρισμών, έτσι κι αλλιώς, καταλαβαίνεις τι μπορεί να γίνει. Μην είσαι γρουσούς, αγάπη μου. Δεν είμαι γρουσούς, οι μεγάλες αγάπες, οι αληθινές αγάπες, αντέχουν στις δεύτερες ευκαιρίες και στις τρίτες. Οι αγάπες της πλάκας, όχι. Αυτό θα σου πω. Ωραία απάντηση. Βέβαια. Οι αληθινές αγάπες αντέχουν, της πλάκας όχι. Κάτι άλλο θέλω να πω που παρατήρησα. Μας είπε ο Θέμης, τώρα που βλέπουμε το βίντεο, ότι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και η Ζέτα Μακρυπούλια ζουν στην Πάρο, μένουν στην Πάρο εδώ και κάνα δίμηνο, παιδιά, το ξέρατε εσείς αυτό. Δίμηνο δεν ξέρω ακριβώς, αλλά. Από τότε που έκλεισε το ζυγός. Κάποια στιγμή είχαμε μιλήσει με τη Ζέτα, ναι, από τότε που έκλεισε ο ζυγός και μου λέει είμαι στην Πάρο. Ξέρεις, γιατί προφανώς ξέρεις, ήταν πολύ πολύ χαλαρά. Δεν έγινε και το dancing, οπότε η Ζέτα δεν είχε προφανώς κάποιες άλλες επαγγελματικές υποχρεώσεις. Και οπότε κατάλαβα τους αρέσει πάρα πολύ. Καλά, πόσο τους ζηλεύω να είναι τώρα σε ένα νησί που δεν γίνεται χαμός και να μην έχουν την τρέλα της πόλης. Εννοείται, και να ζουν τον ερωτά τους. Τι πιο τέλειο. Τι πιο τέλειο. Έλατε. Πολύ ωραίο βιντεάκι. Κατά τα άλλα. Γιατί τι σε ενόχλησε και το λες έτσι. Όχι, ξέρω εγώ τι λέω. Εκεί που αγαπάς, φυλάς, Γρηγορόπουλε. Εκεί που δεν αγαπάς, τσιμπάς. Όταν επιστρέψουμε, θα σας δώσουμε αυτό ή και τώρα μπορώ. Ό,τι θέλει.